Κοιτάξτε, η φορολογία σαν μηχανισμός έχει πολλές όψεις και μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους ανάλογα με το πού θες να διοχετεύσεις τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνεις. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μέσο πληρωμής σε μεγάλο βαθμό των δανειστών, όπως είναι όταν φτιάχνεις πλεονάσματα ενώ παράλληλα κόβεις άλλα πράγματα. Ή μπορεί να είναι ένα μέσο κοινωνικής πολιτικής, ένα μέσο δηλαδή αναδιανομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικά πρέπει να πληρώνει φόρο ανεξάρτητα από το εισόδημα το οποίο παρέχει. Το λέω αυτό γιατί το εισόδημα, είτε είναι μικρή πλούτος, ιδιοκτησία, δηλαδή, είτε είναι μεγάλο, πληρώνει έτσι κι αλλιώς φόρο εισοδήματος ο κάτοχος. Από εκεί και πέρα, είναι φανερό ότι αν πρέπει ο αντίποδας του έμφυα, γι' αυτό λέμε ότι ο έμφυα δεν παίρνει διόρθωση, και αν θέλετε να σας πω και συγκεκριμένα για αυτές τις διορθώσεις, τα συν και τα πλήν, ας πούμε, που τα κουβεντιάσαμε χθες στη Βουλή. Αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα, συνολικά. Δεν παίρνει διόρθωση, γιατί είναι ένας φόρος ο οποίος τεινάζει στον αέρα πριν απ' όλα τη μικρή περιουσία και τη μεσαία περιουσία των λαϊκών στρωμάτων. Σε μια χώρα που είναι χώρα μικροϊδιοκτητών, σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει ένα προφίλ δηλαδή που τη διαφοροποιεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ένας φόρος χωρίς αφορολόγητο, και μάλιστα ένα σημαντικό αφορολόγητο, ώστε να μπορεί να περνάει κάτω από αυτό η μικρή ιδιοκτησία και το μεγαλύτερο μέρος της μεσαίας ιδιοκτησίας, είναι ένας φόρος ο οποίος γίνεται δημευτικός. Άρα πολύ περισσότερο σήμερα που δεν υπάρχει εισόδημα από αυτά. Ναι, άρα η κουβέντα... δηλαδή γίνεται... δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής πέρα από όλα τα... Ναι, αλλά ταυτόχρονα εσείς λέτε καταργώ τον έμφυα με τη μορφή που έχει, εγκαθιστώ έναν άλλο φόρο ακινήτων προς τα μεγάλα ακινήτα... Που να μπορεί να περάσει, που να περάσει από κάτω το μικρό. Αυτό σημαίνει αυτό ότι δεν θα εισπράξεις... Αφορολόγητο. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα εισπράξεις τα 2,6 πόσα είναι. Θα εισπράξει 600-700, άκουσα προχτές τον κύριο Μιλιώνα, λέει. Εν πάση περιπτώσει, όσα εκτιμάται. Φυσικά δεν θα υπόλοιπο... Μα γιατί μιλάμε και γίνεται όλη η ιστορία. Άμα μπορούσες να εισπράξεις τα ίδια, θα το συζητούσαμε και σε άλλη βάση. Ναι, άρα από πού, αυτό ρωτάμε το, από πού τα λείπουν 2 δισεκατομμύρια. Κοιτάξτε, η φορολογία χρειάζεται να γίνει μηχανισμός αναδιανομής. Για να γίνει μηχανισμός αναδιανομής, πρέπει να μπορέσουν να αποδώσουν διάφορα πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει. Το θέμα της φοροδιαφυγής, που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Το θέμα της περιουσίας, που η μεγάλη περιουσία εδώ στην Ελλάδα, η ακίνητη, έχει ένα μοναδικό στοιχείο. Δηλαδή, ενώ οι offshore εταιρείες υπάρχουν παντού, εδώ τις έχουν αυτοί που είναι οι κάτοχοι του σημαντικού πλούτου, κυρίως για να καλύπτουν τα ακίνητα. Να μην λέμε τώρα, τα έχουμε πει και άλλα χρόνια, το πόσα είναι και τα ακίνητα. Ελάχιστα. Τι έχει, έτσι πιάσαμε τον Τζουχαντζόπουλο. Τι έχει αποδώσει, φορολογικά. Δηλαδή, εγώ έχω τα στοιχεία του 2012, τα οποία τα είχαμε συζητήσει εδώ, τα οποία ήταν απαράδεκτα στοιχεία. Αν θυμάμαι καλά, το λέω, ήταν 350.000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια ποσά, δηλαδή. Αστεία. Πήγε λίγο παραπάνω το 2013, αλλά δεν έπιασε τίποτα. Δηλαδή, εκεί είναι πραγματικά ο μεγάλος πλούτος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και από εκεί και άρα, πέρα, βέβαια, πρέπει να δεις διαφορετικά και το εισόδημα. Μεγάλο πλούτο. Και το εισόδημα, βέβαια. Δηλαδή, είναι ένα συνολικό φορολογικό σύστημα. Πόσο δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή, ξεκινάς, δεν μπορείς να πας, αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις τους εργαζόμενους, να βοηθήσεις τα λαϊκά στρώματα που τα έχουν ρημάξει, τους έχουν πιει το αίμα πραγματικά αυτά τα 4 χρόνια, πρέπει να βάλεις αφορολόγητα παντού. Δεν μπορεί ο μικρός ή ο μεσαίος να ξεκινάει να φορολογείται από το πρώτο ευρώ. Να σας πω, το έμφυα... Θα καταλήξουμε στη συζήτηση για το χρέος πάλι. Το έμφυα έχει αυτή την πρόβλεψη. Ποια έξοδα έχεις? Ας πάρουμε το θέμα με τα τουριστικά καταλήμματα. Για να δείτε, ας πούμε, πώς μπορείς ή δεν μπορείς. Ή δεν κάνεις επειδή δεν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική. Ο έμφυα, πολύ σωστά, έχει εκπτώσεις για τα τουριστικά καταλήμματα, γιατί τα θεωρεί μέσο εργασίας, έτσι. Δεν είναι, πώς το λένε, μέσο πλουτισμού, τα κτίρια ενός ξενοδοχείου κτλ. Αλλά εξαιρεί από αυτά τα μικρά και μεσαία
καταλήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία που είναι προσωπικές επιχειρήσεις. Πηγαίνετε σε όλα τα νησιά, τέτοια είναι. Μα τα εξαιρεί, γιατί αν τα βάλει μέσα, εξηγήθηκε, θα πάνε όλοι να δηλώσουν το σπίτι του τουριστικό κατάλημα που μία φορά το χρόνο τον νοικιάζουν και θα πληρώνει κανένα φόρο. Δεν κοροϊδευόμαστε στην Ελλάδα. Όπως έγινε παλιά με τα σκάφη. Όταν επιτρέψαμε να δηλώσουν του σκάφου του δημοτικού, θέλετε να πιάσετε και τι βίλε που παράνομα τι νοικιάζουν. Και δεν μιλάμε για τι βίλε, μιλάμε για τη γιαγιά που έρχεται στο λιμάνι και λέει rooms to let και τσακώνει, ας πούμε, όσο φτάνουμε το πλοίο της γραμμής. Συν πιο οργανωμένα τουριστικά καταλήματα που είναι όμως ατομικές επιχειρήσεις. Μην πάμε τώρα στις περιπτώσεις, κύριε Βαλαβάνη. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πού θα βρείτε τα λεφτά. Να σας πω εγώ την ουσία για τον έμφυα. Πού θα βρείτε τα υπόλοιπα λεφτά. Τώρα να μην τα πω τώρα και όλα εγώ, έτσι. Αφήστε να πει και κάτι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο. Να σας πω κάτι και με αυτό θέλω να κλείσω. Εγώ το είπα χθες στη Βουλή ότι πέρα από περιπτωσιολογίες και τα λοιπά, η ιστορία με τον έμφυα και γι' αυτό θέλει κατάργηση και δεν παίρνει εν πάση περιπτώσει το να του φτιάξουν λίγο την πρόσωψη, είναι η εξής. Έστω ότι λύνονται τα λεγόμενα λάθη. Δηλαδή, αυτά που ήρθανε με 100, 150, 200 χιλιάδες ευρώ και κάποιοι πάθανε εγκεφαλικά, ας πούμε, παίρνοντάς. Όσοι επιζήσαν από τα εγκεφαλικά δεν θα τα πληρώσουν αυτά. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν να πληρώσουν 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 ευρώ. Να περιμένουν τον Τσίπρα. Πώς θα τα πληρώσουν αυτοί. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι τα κατοστάρικα, γιατί τα κατοστάρικα χιλιάδες δεν θα πληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώσει. Αλλά αυτό ήταν λάθος τεχνικό έτσι κι αλλιώς. Θέλω να μεταφέρω και στους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης μια ερώτηση που είναι ανάμεσα σε αυτές που θέτει στην κυβέρνηση ο Πομιδά, που είναι το Σωματείο των Ιδιοκτητών. Που τους λέει το εξής. Αυτές στραβές, κουτσές, εν πάση περιπτώσει τις όποιες εκπτώσεις γίνονται, γιατί δεν τις θεσμοθετείτε και για τα επόμενα χρόνια, για το 2015, για το 2016 και τις θεσμοθετείτε μόνο για, αυτό το χρόνο. Μόνο για φέτος. Ναι. Διότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Πρωτόπαπας, ότι αν πάει καλύτερα η οικονομία θα κάνουμε μεγαλύτερες εκπτώσεις. Θεσμοθέτησε τι τώρα και μεγάλο σέτη. Σας πειράζει αυτό, αφού θα αλλάξει η κυβέρνηση όπως λέτε, επομένως σας νοιάζει αυτό. Γιατί, τι νόημα έχει. Γιατί ο Πομιδάβα βάζουν το θέμα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Σου λέει μπας και επειδή είναι προεκλογική χρονιά. Είμαστε σε μια παρατεταμένη, εν πάση περιπτώσει, προεκλογική περίοδο που μπορεί να είναι λίγοι περισσότεροι μήνες. Περιουσιολόγιο, το οποίο δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί βέβαια, έτσι, είναι κάτι φτιάχνεται, αλλά δεν είναι ακριβώς περιουσιολόγιο. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό, σύγχρονο μέσο διαμόρφωσης φορολογικής πολιτικής. Γιατί σου δίνει την εικόνα που σου επιτρέπει να διαμορφώσει τη φορολογική πολιτική. Δεν είναι εργαλείο φορολόγησης. Δηλαδή δεν ξεκινάς έτσι όπως τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης προηγουμένως, έχει τόσες καταθέσεις, τόση ακίνητη περιουσία, τόσο εισόδημα, του πατάω ένα φόρο ας πούμε ανάλογα με το σε ποιο κλιμάκιο του περιουσιολόγιο. Δεν έχει κλιμάκια δηλαδή, αλλά σου επιτρέπει να δεις τι γίνεται συνολικά για με την εικόνα. Αυτό που θα δεις. Και να επιλέξει τι φορολογικό σύστημα. Την επιλογή σα να μα την πείτε. Κρυφή να μα την αφήσετε από τι εκλογέ. Δεν είναι εργαλείο φορολόγηση. Μην την πατήσετε όπω ο Λάγκη. Είναι η αποτύπωση όμω που δίνει. Η αποτύπωση πάει για φορολογία, παιδιά. Σου δίνει τη δυνατότητα. Η αποτύπωση πάει για φορολογία. Ρεαλιστική φορολογική πολιτική. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Ποιο είναι ο πλούσιος, κύριε Βαλαβάνη. Όχι τώρα. Ποιο είναι ο πλούσιος, κύριε Βαλαβάνη. Ποιο είναι ο πλούσιος, κύριε Βαλαβάνη. Μεθαύριο θα υποθούν κάποια πράγματα μετά από πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Που δεν σημαίνει ότι κλείνει αυτή η συζήτηση. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στο προεκλογικό τελικό πρόγραμμα, αυτή η συζήτηση θα συνεχίζεται και αυτό μετά θα είναι πρόγραμμα δέσμευσης. Δηλαδή, αν κάτι η δικιά μας κυβέρνηση, που είναι από ό,τι φαίνεται η επόμενη κυβέρνηση, από ό,τι δείχνουν βασικά τα πράγματα, θα είναι κάτι που θα είναι μια τεράστια τομή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες, δεν θα είναι μόνο η κατεύθυνση πολιτικής που είναι βέβαια το βασικότερο, θα είναι ότι θα δεσμεύεται από το πρόγραμμά της. Θα σπάσει δηλαδή αυτό που γίνεται, που λέει προεκλογικά λέμε τα πάντα και μετεκλογικά βρίσκουμε τρόπους, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Εγώ θέλω να σας πω ότι οι νεαροί, όταν μόλις είχα το 12 στα ενδιάμεσα των δύο εκλογών πρωτοεκλεγεί το Μάιο, μου λέγανε τότε, αν θυμάστε, ότι θα πρέπει στα πάνελ, τα τηλεοπτικά,
ότι γιατί δεν συνεργάζεται με το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία. Και έλεγα εγώ, με ποιο πρόγραμμα, αφού αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα. Το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα των δανειστών, το μνημόνιο, αυτό που έχει καταστρέψει τη χώρα. Και μου λέγανε, με αυτά τα λέγατε προεκλογικά. Μήπως δεν πήρατε χαμπάρι ότι έχουν γίνει εκλογές? Δηλαδή, φαινόταν αδιανόητο σε μια περίοδο που προσπαθούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση να λες ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον που έχει ένα πρόγραμμα που εγώ λέω ότι. Θέλετε να πείτε ότι θα εφαρμόσετε το πρόγραμμα σας? Βεβαίως θα το εφαρμόσουμε. Το είπε και ο Γιώργος. Μια πραγματικότητα και ξέρουμε καλά τι αλλάζει για τον ασθενή. Ο ασθενής αυτή τη στιγμή, εγώ τον έχουμε ξετινάξει. Αρχίζει να πληρώνει από το τηλεφώνημα και τώρα θα ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να κάνει ούτε με αυτές το τηλεφώνημα αυτό που πληρώνει στο γιατρό για να του γράψει φάρμακα, αν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός, όλα αυτά. Δηλαδή 31% της συνολικής δαπάνης πληρώνεται από την τσέπη των Ελλήνων. Αυτό είναι πρωτοφανές. Σημαίνει ότι δωρεάν, δημόσια κτλ. Αυτό που μπήκε χθες στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα είναι, γιατί και του κυρίου Γεωργιάδη τα προηγούμενα είχαν τέτοιους μηχανισμούς ιδιωτικοποίησης, είναι το πρώτο νομοσχέδιο που ο μηχανισμός ιδιωτικοποίησης που τη δωρεάν και υγεία που είναι κοινωνικό αγαθό κάνει αγορά. Αφήστε την, αυτό το καταργήσει και αυτό. Θυμάστε πριν 10 ημερών με βγάλατε τις ελεγκτικές εταιρείες. Θυμάστε πριν 10 ημερών με βρίζατε με αυτό. Ο ΕΟΠΗ θα έχει το ίδιο δικαίωμα με τις ιδιωτικές. Θα το καταργήσετε και αυτό, κύριε Βαλαβάνη. Θα το φέρετε και αυτό πίσω. Συγγνώμη, αυτό είναι μια εταιρεία. Αυτό είναι μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά η οποία έχει τα ίδια δικαιώματα με τους μεγάλους κλινικάρχες στη διαμόρφωση της πολιτικής και η οποία θα μαζεύει όλα τα χρήματα, θα αποφασίζει πόσα κατανέμουν και παρακαλώ, θα κλείνει, λέει, υπάρχει ένα τέλος στο νοσοκομεία. Πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ, ελάτε. Τα οποία δεν θα έχουν κέρδο. Μία παρατήρηση μόνο, κύριε Παλαβάνη. Να τελειώσουμε, γιατί θα μας κλείσουν τα... Μισό λεπτό. Δεν είναι, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τα διεθνή πρότυπα. Είναι συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα. Αυτά που ξεκίνησαν από την Αμερική και έχει κυρίως η Γερμανία υιοθετήσει με αποτέλεσμα τα λεγόμενα αιματηρά εξιτήρια που βγάζουν τους ασθενείς και δηλαδή παθαίνουν επιπλοκές μέσα. Χειρότερο σύστημα δημοσίων νοσοκομείων από την Ελλάδα. Η Γερμανία έχει 8,7 δις. Όποιος σας πιστεύει, κυρία μου, ότι η Γερμανία έχει χειρότερα δημόσια νοσοκομεία από την Ελλάδα, θα σας ψηφίσει. Ειλικρινά θα σας ψηφίσει. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Παλαβάνη.